My little beautiful babies, welcome to another unboxing video. Ή όπως λέμε στο χωριό μου, ελληνιστή, μωρά και μαμόρφα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing που θα κάνουμε μαζί. Άμα κοιτάω όπως το βουνό και γυρνάω και το λέω, μωρά και μαμόρφα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί για ακόμη ένα unboxing. Καλύτερο. Έτσι, έτσι. Ή μήπως να το παίξω Βίκυ Καγιά. Αγόρι, 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 αγόρι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Άρτε εφεχθείς από τη θάλασσα. Παίζει και να είμαι λίγο καμένος και να έχω αρπάξει λίγο στο ψήσιμο. Αλλά είμαι εδώ για εσάς, γιατί είμαι ο GreeksGR σας. Να τονίσω εδώ πέρα τώρα που το ανέφερα. Ελπίζω εσείς να μην έχετε ξεχάσει να κάνετε subscribe. Δεν είναι κάτι, ένα απλό κουμπάκι. Πατάτε και το καμπανάκι. Και αφού πατήσετε το καμπανάκι, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις κλινγκλον όταν ανεβάζω εγώ τα βιντεάκια. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι, ένα απλό κουμπί, μην το ξεχνάτε. Είναι μία παρέα αυτό που χτίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και πρέπει να τη μεγαλώσουμε για να μπορούμε όλοι να βλέπουμε, να μου λέτε, να σας λέω, να μου λέτε τι θέλετε να κάνω εφόσον μπορώ να το κάνω. Εσείς καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτό. Είναι μία τρόμπα. Wow. Για να φουσκώνουμε τα λάστιχα αυτοκινήτου, μηχανάκι, ποδήλατο και μπάλες, θα το δούμε μαζί. Σε μαύρο χρώμα της Xiaomi, 2000 mAh η μπαταρία, μπορεί να φορτίζει από 3 PSI μέχρι 150 και σαν βάρος δεν είναι ελαφρύ, δεν είναι βαρύ. Η συσκευασία μέσα πρέπει να έχει εκτός από τα βίσματα και θήκη για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τη μεταφέρουμε. Είναι επαναφορτίσιμο. Μετράει την πίεση όταν συνδέσουμε το βίσμα στο λάστιχο για να ξέρουμε πού είναι και πού πρέπει να πάει. Μπορούμε να το καθορίσουμε ούτως ώστε να του πούμε ότι όταν φτάσει στα 15 ή στα 20 να σταματήσει. Ή μπορούμε να επιλέξουμε πατώντας ένα κουμπί συνεχόμενα να φορτίζει μέχρι εκεί που θέλουμε εμείς και να το σταματήσουμε εμείς. Εδώ από πίσω από ό,τι βλέπετε έχει τις σύντομες οδηγίες χρήσης και την εγγύηση ορθής λειτουργίας. Αυτό σαν προϊόν αγοράστηκε από το επίσημο κατάστημα της Xiaomi στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά από τα καταστήματα που έχει ανοίξει η InfoQuest στην Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, πάμε να το δούμε τώρα μαζί, να το ανοίξουμε για να έχουμε και μια εικόνα. Ξεκινάμε λοιπόν με το unboxing, αλλά επειδή σήμερα μας λείπει το κοπίδι, θα το κάνουμε με το μαχαίρι. Άρα ξεκινάμε. Ωραία, άρα το ανοίγουμε από εδώ. Ωραία. Και έχουμε και λέμε. Τραβάμε. Τέλεια. Λοιπόν, είναι... αυτό εδώ είναι όλα αυτά τα υπέροχα βιβλιαράκια σε όλες αυτές τις υπέροχες γλώσσες που δεν ξέρω τι είναι. Πέρα από τα αγγλικά. Κάτσε εδώ. Η τρόμπα είναι αυτή εδώ, η οθονούλα, στην οποία βλέπουμε την πίεση που έχει το λάστιχο την ώρα που συνδέουμε, όπως είπαμε, αυτό εδώ στο λάστιχο. Από εδώ βλέπουμε σαφώς να επιλέξουμε, βλέπουμε μπαταρία, βλέπουμε τα πάντα. Η ροδέλα, από την οποία μπορούμε να επιλέξουμε τις ανάλογες λειτουργίες που θέλουμε. Από εδώ, αν θυμάμαι καλά λίγο και από το ίντερνετ που το έχω δει, επιλέγουμε να ανάψουμε το φως, γιατί αυτό επάνω, ενσωματωμένο, εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει και ένα λαμπάκι, για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ούτως ώστε τύπου πάμε να φορτίσουμε το βράδυ το λάστιχο, πατάμε αυτό να φωτίζει το λάστιχο και συνδέουμε την άκρη αυτή με το λάστιχο για να βλέπουμε ακριβώς τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Από εδώ επιλέγουμε πάνω κάτω ως προς το κομμάτι του λάστιχου και αυτό δεν ξέρω τι κάνει, θα πρέπει να το δω. Να το ανοίξουμε και αυτό εδώ, άμα δεν το σκίσω εντελώς. Το 12. Το 12 είναι το κουμπί λειτουργιών. Άρα λοιπόν επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ πέρα λοιπόν από ό,τι βλέπω μέσα επίσης πρέπει να έχει έναν adapter γαλλικής βαλβίδας Presta, έναν adapter βαλβίδας για μπάλες, το needle, το καλώδιο της φόρτισης που είναι micro αν θυμάμαι καλά USB και είναι εδώ από κάτω για να φορτίζει. Αν το πιάνει το φως, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Εδώ στα πλαϊνά που βλέπετε ότι έχει τις τρυπούλες, αν φαίνεται, αν το δείτε, αυτές οι τρυπούλες υπάρχουν για να μπορεί να φεύγει ο ζεστός αέρας. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα μέσα έχει μία τρόμπα, η οποία πέραν από αέρα παράγει και θερμότητα. Άρα όλο αυτό εδώ είναι το κομμάτι του εξαιρισμού. Από κάτω μας δείχνει το serial number, τις πιστοποιήσεις που έχει για να μπορεί να κυκλοφορεί. Εδώ από πίσω λέει τα βασικά, δηλαδή μοντέλο, όνομα και τέτοια. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι εδώ. Λοιπόν, ωραία, η θήκη που λέγαμε και εδώ πέρα μέσα αν καταλαβαίνω κάτι έχει. Εδώ αυτό είναι scratch, προφανώς είναι για να μπορούμε να βάζουμε τις άλλες τις βελόνες, να τις έχουμε πάντα μαζί. Αυτό είναι από την εσωτερική πλευρά. Εδώ μέσα αν το δούμε μπαίνει η τρόμπα για να μπορούμε να την έχουμε στο pouch και να μην γδέρνεται ή οτιδήποτε.
Ωραία. Εδώ λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είναι οι βελόνες και το καλώδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαν να είναι και κάπου αλλού, για να σας πω την αλήθεια. Ωραία. Η βελόνα που λέγαμε για τις μπάλες και η άλλη βελόνα, αυτό είναι το γαλλικό. Και επάνω εδώ πέρα υπάρχει η βαλβίδα του αμερικάνικου τύπου. Η βαλβίδα που ανοίγει είναι αυτήν εδώ. Το τραβάμε. Και με το που το τραβήξουμε, αυτό ανοίγει μόνο του. Οι οδηγίες βέβαια λένε να μην το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να το φορτίσουμε πλήρως. Σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα μας έχει τρία ψηφία. Εδώ πέρα πάνω στη γωνία, δεν ξέρω αν το πιάσει, φαίνεται να λέει PSI. Δεν θα το πιάσει λογικά. Εδώ πέρα από κάτω επίσης μας δείχνει την μπαταρία. Αναλόγως του χρώματος που έχει το φως, είναι και το υπόλοιπο που έχει η μπαταρία για να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν εδώ πέρα το χρώμα είναι λευκό, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει περισσότερο από το 50%. Όταν είναι πορτοκαλί, όπως είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε τώρα μαζί, είναι ανάμεσα 20 και 50. Και όταν είναι κόκκινο, σημαίνει ότι έχει λιγότερο από 20%, οπότε θα πρέπει να το φορτίσουμε το συντομότερο δυνατό για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Ως προς το κομμάτι της φόρτισης. Όπως σας είπα, αυτό πρέπει να φορτιστεί πλήρως πρώτη φορά πριν το χρησιμοποιήσουμε. Όταν αυτό αναβοσβήνει λευκό, το λαμπάκι δηλαδή που βλέπουμε εδώ πέρα, γι' αυτό και το έχω ακόμη μπροστά, όταν αναβοσβήνει λευκό, σημαίνει ότι φορτίζει. Όταν είναι μόνιμα λευκά αναμένο, σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο. Η τρόμπα επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την φόρτιση, άρα το ξεχνάμε. Το να τη φορτίζουμε και να τη χρησιμοποιούμε. Όπως ήδη σας ανέφερα, όταν βγάζουμε το βίσμα αυτό από την υποδοχή του εδώ πέρα, η τρόμπα ενεργοποιείται. Αυτό έχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν δεν το χρησιμοποιούμε για 3 λεπτά, η τρόμπα σβήνει. Εφόσον σβήσει, για να μπορέσουμε να την ενεργοποιήσουμε ξανά, αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι απλά να πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπί, το κεντρικό δηλαδή, ούτως ώστε να εκκινήσει πάλι. Όπως αναφέρθηκε, η τρόμπα μπορεί να φορτίσει μεταξύ 3 και 150 PSI. Έχει κάποιες προρυθμισμένες επιλογές, να το πω έτσι, για ποδήλατο, για μηχανάκι, για αυτοκίνητο ή για μπάλα, όπου μας δίνει κάποια στάνταρ. Δηλαδή, ας πούμε, αν επιλέξουμε την λειτουργία του ποδηλάτου, μας έχει μια προεπιλογή ως προς το κομμάτι της πίεσης, το οποίο είναι στα 45 PSI. Αυτό βέβαια μπορούμε να το διαφοροποιήσουμε εμείς ούτως ή άλλως. Απλά η διακύμανση θα είναι μεταξύ 30 και 65 PSI. Αυτό δηλαδή θα είναι το εύρος το οποίο θα κινηθεί εφόσον επιλέξουμε τη λειτουργία του ποδηλάτου. Αν επιλέξουμε τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας, η προεπιλογή που έχει είναι στα 2,4 bar. Και πάλι όμως μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε ένα εύρος 1,8 με 3 bar. Αν επιλέξουμε το αυτοκίνητο αντίστοιχα, έχει μία προεπιλογή. Η προεπιλογή και εδώ είναι στα 2,5 bar. Εδώ επίσης μπορούμε να κινηθούμε σε ένα εύρος 1,8 έως 3,5 bar. Το αν θα κινηθούμε μεταξύ PSI και bar, δηλαδή το τι θα δείχνει η οθόνη εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο το επιλέγουμε από το κουμπί εδώ πέρα. Αντίστοιχα, εάν επιλέξουμε τη λειτουργία της μπάλας και πάλι έχει μία προεπιλογή που είναι στα 8 PSI, εδώ μπορούμε να κινηθούμε σε ένα εύρος μεταξύ 4 και 16 PSI. Το τονίζω και πάλι ότι από το συν και το πλην μπορούμε να αυξομοιώσουμε την ένταση στην οποία θέλουμε να φουσκώσει. Όπως είπα και αρχικά, εδώ είναι το φως το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να ανάβουμε από εδώ πέρα το φως για να βλέπουμε εφόσον είναι νύχτα. Εφόσον επιλέξουμε τη λειτουργία το χειροκίνητο, δηλαδή να πατήσουμε το κεντρικό κουμπί να ξεκινήσει να φορτίζει και να πατήσουμε το κεντρικό κουμπί για να σταματήσει να φορτίζει, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε στο εύρος που σας ανέφερα και προηγουμένως, δηλαδή μεταξύ 3 και 150 PSI. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά και θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την τρόμπα, είτε τοποθετούμε το σωλήνα πίσω. Όταν μπαίνει, κάνει ένα κλικ, είτε πατάμε παρατεταμένα αυτό εδώ το κουμπί, είτε όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αυτή μέσα σε 3 λεπτά θα σβήσει αυτόματα για να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας. Θεωρώ ότι σαν αντικείμενο είναι χρήσιμο εφόσον ταξιδεύετε και εφόσον γενικότερα ασχολείστε με λάστιχα, δηλαδή ποδήλατα, μηχανάκια, αυτοκίνητα ή οτιδήποτε. Είναι εύκολο στη μεταφορά, δεν είναι βαρύ, σίγουρα δεν είναι και το πιο ελαφρύ που έχουμε πιάσει. Αξίζει για να το έχουμε μαζί, είτε αυτό είτε κάποιο αντίστοιχο που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αγορά. Εγώ το πήρα γιατί σκέφτομαι να πάρω ποδήλατο. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν πάρεις ποδήλατο, πάει χαμένο. Ναι, πάει χαμένο και δεν θα διαφωνήσω. Το πολύ πολύ να το δωρήσω σε κάποιον που έχει αυτοκίνητο ή σε κάποιον που ασχολείται με αυτό και το χρειάζεται. Αυτά από εμένα αυτή τη φορά. Θα πάρω το μαύρισμά μου και το άσπρο μπλουζάκι μου για να κάνω και αντίθεση και θα συμμαζευτώ. Θα σας χαιρετήσω. Να προσέχετε. Μείνετε ασφαλείς. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να μπορούμε να μεγαλώνουμε την παρέα. Θα τα πούμε ξανά λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Να προσέχετε και πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.